Είναι χάλια, σου λέω. Η διευθύντρια είναι θεία σου, θα σε βοηθήσει. Και το σχολείο είναι μια χαρά. Έλα, πρέπει να σε κλείσω. Γιατί με σταμάτησε από το κολέγιο, ρε μπαμπά? Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, έχω δουλειά. Συνέχεια με γράφεις. Μήπως σε βρίσκω και ποτέ για να τα πούμε από κοντά. Όπλα, καινούριο φρούτο. Το αμάξι το δες. Πού μας ήρθε αυτό, ρε? Έλα, ξεκολλάτε. Κάποιον. Τι κάνεις εδώ? Υπομονή. Σωματάκι, φωνούλα. Ποιο γλυκανάλατο δεν μπορούσε να βρεις? Ωραία. Εγώ πάντως σε βρίσκω τέλεια και έπρεπε να σου το πω. Εδώ πας σχολείο? Πώς είναι? Γιατί, θα μας έρθεις? Έχουμε σχολάσει εδώ και ώρα για να σου κάνω tour. Πόσο είσαι? Τρίτη. Έλα ρε, ας έχουμε και συμμαθήτρια. Ναι, Μάνος. Νίνα. Από πού βγαίνει? Από το Ελευσίνα. Δεν έχω πάει ποτέ μου εκεί. Ούτε και τώρα σε βλέπω να πηγαίνεις. Καλά την έχω αυτή, ε. Στανταράκι. Τελικά έπεσα μέσα με σένα. Τι εννοείς? Νομίζω ότι σου την πέφτω συνέχεια. Μα μου την πέφτεις. Όλα τα κορίτσια νομίζουν ότι και μία απλή φιλική κουβέντα είναι πέσιμο. Επειδή δεν έχουν κάνει τίποτα. Τι εννοείς δεν έχουν κάνει τίποτα? Σεξ. Έχω κάνει σεξ. Πώς τα καταφέρνει αυτό το παιδί? Άλλος από εκεί, ίδια σκατά το καθρόνι ο αδερφός σου. Ο Φίλης Σαβούρας, μωρέ. Γεια. Τι να φέρω? Ένα μπανάνα τζάβα με τσόκο τσιπς. Αν γίνεται, με χαμηλά λιπαρά. Δεν έχουν τέτοια εδώ. Δεν βλέπεις? Έναν χυμό τότε, μπανάνα. Okay. Φραπέγλυκο μεγάλα για μένα. Γιατί μας κοιτάνε αυτοί? Παρέα της αδερφής μου είναι. Κάρβουν όλα. Ποια είναι η αδερφή σου? Η χοντρή εκεί. Ποια χοντρή? Να του κάνω σκηνή να σπάσουμε πλάκα. Να του σπάσει τα μούτρα, μπορείς? Ποια είναι αυτή? Έλα, λοιπόν, Σάκο, έλα. Ξεκόλα και κάτι από εδώ. Αυτή είναι ο λόγος που δεν με παίρνει τηλέφωνο. Τι λες, ρε Λίθι? Ξεκόλα, ε. Σήμερα γνωρίστηκα. Πλάκα κάνει, αρχή, τι να ακούς. Σιγά μην τα είχα μαζί της. Λάκα! Μαλακισμένο εδώ! Μόνο για ξεσκήμε είχες! Αυτό θες! Και όλα τα άλλα στο φλάσιμο! Άλλιο μαλάκες όλοι! Τι έγινε ρε παιδιά? Τι έπαθε? Το χοντρέ πολύ. Καλά είναι λιγμένο το παιδί όπως κατάλαβες. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Δημήτρη Ριγάκη. Έλα ρε μαμά. Ναι, και τι να έκανα, ταξί? Έλα και πάρ το μόνη σου.
Καινούρια, ε. Ναι, πρώτη μέρα. Τι γίνεται, γιατί είναι όλοι λες και πέθανε κάποιος. Σκάστε. Σκοτώθηκε ένας μαθητής μας. Καλό παιδί, αλλά είχε κακές παρέες. Ας το, ρε. Και πώς έγινε. Σκάσε. Τα είχανε. Αλλά με τέτοια σαβούρα γκόμενα, δεν νομίζω να πήγε χαρούμενος ο Μακαρίτης. Μάιρα! Μάιρα, ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω με σένα. Βασικά αυτή που φταίει δεν είναι εδώ. Εγώ μπορώ να μάθω σε τι έφτεξα. Άντε μου ρε κι εσύ. Με πολύ αέρα έχεις έρθει και νομίζω ότι όλο το μέρος σου ανήκει. Πας καλά. Δες που να βγες έξω για λίγο. Και κλείσε την πόρτα σε παρακαλώ. Μάιρα, η συμπεριφορά σου έχει χειροτερέψει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Σε παρακολουθώ από πέρυσι. Έχω μιλήσει με τον πατέρα και τη μητέρα σου. Μητριά μου. Ο πατέρας σου πάντως ανησυχεί. Είμαι της γνώμης ότι μια επαγγελματική βοήθεια θα έκανε καλό σε όλους σας. Το κακόμοιρο το ορφανό που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ε. Μην ανησυχείς. Το ξέρω ήδη το τίτλο στο φακελό μου. Μάιρα, δεν καταλαβαίνουμε τι πολεμάς. Κανένας δεν είναι εναντίον σου. Βασικά όλοι είναι εναντίον μου. Και όσοι δεν είναι, απλά με μισούν. Γνώριζα τη μητέρα σου και είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήταν καθόλου περήφανη για αυτό που βλέπω εγώ τώρα. Να μην σε ενοχλώ τότε. Αφού το διεκδικείς, έχεις μια μόνο ημέρη από μένα. Ρε Βάσια, δες τα πιφένια. Πρώτη μέρα και κατέληξα με μαύρο μάτι. Ε? Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Άλλος πλανήτης εδώ. Αυτό θα κάνω. Τι, νομίζω ότι επειδή με πλάκωσες, κάθε φορά που θα σε βλέπω θα αρχίζω να τρέχω. Δέσποινα. Νίνα. Για να σου ζητήσω συγγνώμη, ήρθα αλλά ξέχνατο. Με ξενέρωσες με τη μία. Τι θες από μένα, ρε φρικιό. Κοριτζάκι, δεν σου πάει μαγιά. Γίνεσαι πολύ fake. Και δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αλλά σε αυτό το σχολείο εσύ είσαι το φρικιό. Με την κράτη σου είσοδο, το εντυπωσιακό σου αμάξι. Της μάνας μου είναι. Τι σου είπε και στα από διευθύντρια. Τίποτα. Πλακίες. Να προσέχω όλοι εδώ. Το μισό αυτό το σχολείο. Σιγά μου, ωραία. Λίγους μήνες θα κάτσεις. Εγώ το έχω φάει στη μάπα για τρελά χρόνια. Δεν κατάλαβες. Θα γυρίσω στο παλιό μου σε λίγες μέρες. Την ψωνάρα, το έχει καβαλήσει εντελώς. Γιατί τι είπε? Να τη θα την κάνει, λέει, από το σχολείο, γιατί δεν την παλεύει άλλο. Σοβαρά. Άντε, ρε. Και τη γουστάρεις αυτή την γκόμενα. Μα αλλά κάνει και γαμό τις γκόμενες. Και περπατημένη, ρε, σας λέω. Όχι τα κοριτσάκια στο σχολείο που δεν στο δίνουν. Κάτι κόλπα που μου έχει δείξει. Καλά, ίδια τρελό σώμα και μέσα σ' όλα. Μου έχει βάλει τα γυαλιά, ρε, κανονικά. Αυτή είναι. Κι άλλο. Ότι θέλεις να τις πάρεις όλες, νομίζω ότι σου κάνει και γαμάτο. Απλώς, εγώ δεν είμαι μόνο λόγια. Τα κάνω κιόλας. Και στι μας το παίζεις δηλαδή, ρε. Τι να σου πω, ρε φίλε. Πάλι καλά που φανείς, δεν έχει πάρει μία από σένα, ε. Ο κύριος ειδική και τάξη. Άσε, ρε Λουκά. Εσύ έχεις χειρότερα μπλεξίματα. Μήπως ζηλεύεις που άλλοι έχουν ζωή και εσύ είσαι ψυχουλά. Είσαι πολύ μαλάκας, ρε φίλε. Είσαι πολύ γελίος τύπος, ε. Έχεις διαβάσει το ένα. Κόφτο, ρε. Όχι, την περίληψη με την γονόρια και το χλαμίδι. Δεν μας παρατάς, ρε Πέτρο. Λουκά, δεν θα έρθεις μαζί μας. Θα έρθω αργότερα, ρε. Έχω μια δουλειά. Γεια. Να με θυμηθείτε, κάτι τρέχει. Εσένα τι σου είπε, ότι τον χτύπησαν στο μπάσκετ. Έπαιζε, λέει, και του ρίξανε κατά λάθος αγωνιά. Ναι, και εσείς τον πιστεύετε. Παιδί μου, έχεις δει πως παίζουν. Γεια. Γεια. Η κυρία Λάγη μου είπε ότι από σένα σίγουρα θα βρω τις σημειώσεις από το περσινό της μάθημα. Βέβαια, το κολό αυτό της τάξης είναι. Εννοείται ότι θα έχει. Εντάξει, θα σου δώσω. Απλά δεν ξέρω αν θα βγάζω τα γράμματα. Νίνα, θα πάμε στο εμπορικό. Θες να έρθεις. Ναι, οκ, μισό.
Βλέπω έχεις μπει ήδη στο σύλλογο του lip gloss και του χαμηλοκάβαλου. Μια χαρά κορίτσια είναι. Άστα τα τελειωμένα. Πάμε. Μην τσιμπάς. Για αυτές είσαι απλά φρέσκο κρέας. Θα σε φάνε. Κοίτα πια μιλάει. Ρένι, να μην τους μιλάς. Δεν βλέπεις πως είναι. Θα κολλήσεις τίποτα. Πήγαινε και θα σας φέρω εγώ αύριο. Μην τολμείς και φέρεις τις σημειώσεις. Έλα και εμείς εδώ στο θέμα μας, το Λουκά. Λοιπόν, εγώ αυτές τις ψευτιές του τις έχω γραμμένες. Δεν ξέρω, κάτι τρέχει και πρέπει να το μάθω. Διαφωνείτε? Όχι, απλά θα φάμε τη ρόπιτα. Τι ζω, Χριστέ μου. Πάμε, ρε. Γιάννη, είσαι έτοιμο, ρε, τώρα. Θα ασχοληθούμε με το ψωνάκι. Θέλω να δω άμα το έχει ξυρισμένο κομμάτι. Ρε, εσύ θα δουλειάζει, τζάμπα θα τραβάμε. Και θα μας ακούσουμε. Έχουν βγει όλοι, λοιπόν. Θα τραβάμε αβέρτα και μετά το μοντάρο και θα το κάνουμε. Άντε, φέρ' το, πάμε. Και ναι, το βράδυ κανονίζουμε για πάμε και ποτό, ε. Okay. Εγώ πάω τουαλέτα. Κρατάς? Ναι, πάρε αυτό. Θα σου χρειαστεί. Ευχαριστώ. Μπάρμπι να μας πουλήσει η Μούρη. Θα το στείλω να το δουν και τα ψωνάκια, οι φίλες σου. Κοίτα. Ρε μαλάκα, τι έκανες? Η καινούρια είναι, ρε. Πού πας? Στο δείχνει όλα. Πετύχαμε στις τουαλέτες και δεν την αφήνουμε να ντυθεί. Φαίνεται σαν... Παπάρα, το έχεις στο θέμα. Ο κάτσε έρχεται. Τι ακριβώς θες να καταφέρεις, ρε αδερφάρα? Όπα, όπα, κούλα, ρε. Βρίζεις κιόλας, ε. Το πήρες το βίντεο που σου έστειλα? Ναι, έτσι όπως το τράβηξες φαίνεται σαν να το έκανα επίτηδες. Εσύ βογκάς μέσα, ανώμαλε. Α, σου άρεσε δηλαδή? Ξέρουν όλοι ότι δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Εδώ δεν σε ξέρει κανένας, κορίτσι μου. Τι είναι αυτά που λες? Ό,τι τον εδώ πέρα θα πιστέψω. Σβήστο, ρε μαλακισμένο. Όσο το βλέπω, μου άρεσε όλο και πιο πολύ. Τι θέλεις? Κάτι θα βρούμε. Δεν πας καλά. Έλα τώρα που δεν θες. Φύγε, ρε παιδί μου. Okay, τότε τι μιλάμε. Θα τον ανεβάσω στο X-Tube και θα σε κάνω ρόμπα σε όλα τα φιλαράκια σου στο κολέγιο να δουν και αυτό πώς περνάς εδώ πέρα, ε. Πάρα πολύ μαλακισμένο. Όταν κατεβαίνω εγώ τις σκάλες, εσύ θα εξαφανίζεσαι. Τι, θες κι εσύ? Σκατά έχω φταίξει. Τι έπαθε αυτή? Ερμιώνεις τη Λαρά. Το χειρότερο, αγοροκόριτσο, παύλα σκατοχαρακτήρας, παύλα λεσβιόφατσα που μπορείς να συναντήσεις. Και τι της έκανα? Νομίζω ότι το έκανες στην τουαλέτα με το Στάθη. Αμότι μου!